Αν με ρωτάς ιδανικά, θα ήθελα να μείνω εδώ σήμερα, έτσι, σε αυτό το mood που με βλέπεις τώρα. Αλλά δεν μπορώ. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog! Παραφούσκος. Δεν έκανε βάρηση. Εσύ μου λέει, δεν έβγαλε μια φωτογραφία. Ταράντα. Γιώτα, τι κάνεις? Κόκο με φωνάζεις γιατί η μαμά είναι έξαλλη. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει με βάση τα στατιστικά μου στα βίντεο ότι πιο πολύ προτιμάτε να βλέπετε βλογκάκια από την καθημερινότητά μου. Και όχι φίλε, δεν θα σου στηρίσω εγώ αυτό. Θα σου κάνω περισσότερα βλογκάκια. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμα στο πότε ανεβαίνουν βίντεο, διότι θα σου πω τι έχει παιχτεί. Εγώ τώρα είμαι σε μια τελική ευθεία. Έχουν μείνει 2 τελευταίες εβδομάδες και τελειώνουν τα βασανά μου όσο αφορά το σχολείο. Και την Τετάρτη 22 Ιουνίου, παρεμπιπτόντως την ημέρα των γενεθλίων μου, έτσι, το σημειώνουμε και αυτό, δίνω τις πιο σημαντικές εξετάσεις σε αυτή την περίοδο. Και είμαι λίγο τώρα σε mood διαβάσματος, λίγο τι θα κάνω, πώς θα το κάνω και δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό το λόγο έχω χαθεί. Όχι έχω χαθεί. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram βλέπετε ότι είμαι ενεργή ρε παιδί μου εκεί πέρα καθημερινά. Αλλά όσο αφορά το YouTube, γιατί το YouTube παιδιά δεν είναι βγάζω ένα βίντεο, τραβάω τη βλακία μου, ήρθε την ανεβάζω και άντε Άγιος ο Θεός. Έχει και μια διαδικασία, ένα μοντάζ, σκέφτεσαι και λίγο το τι θέλει να δει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εγώ σήμερα άνοιξα ένα vlog, γιατί όπως σας είπα και πριν έχω παρατηρήσει τα στατιστικά μου ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα vlog. Δηλαδή δεν προτιμάτε τόσο πολύ να βλέπετε θεματικά βίντεο από μένα, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, πρέπει να έρχονται και αυτά τα βιντεάκια, τύπου ζάφουλ και αυτά, παρεμπιπτόντως, πάλι παρεμπιπτόντως, 2 φορές το έχω πει, δεν πειράζει. Σήμερα ήρθε η παραγγελία από ζάφουλ, που θα γίνει το part 2. Και θα σας το γυρίσω κάποια στιγμή να το δείτε για να είναι ολοκληρωμένη η βαλίτσα σας. Θέλω να συγχωράτε λίγο το μαλλί και θέλω να συγχωράτε και λίγο τον ήλιο γιατί εδώ στη Σουηδία σήμερα έχουμε αλλάξει τις 4 εποχές του χρόνου. Λοιπόν, δεν είμαι ξαπλωμένη όλη μέρα, έτσι. Σηκώθηκα εγώ το πρωί, πήγα, έκανα τη δουλίτσα μου. Πήγα μάλλον για δουλειά, όχι έκανα τη δουλίτσα μου. Γύρισα στο σπίτι. Και λέω δεν ανοίγω ένα βίντεο ρε παιδί μου να τους έχω έτσι παρεούλα σήμερα που εντάξει θα είμαι λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, χθες έκανα γενική σεντόνια, όχι τα σεντόνια τα άλλαξα προχθές ψέματα. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, μπάνια, ντουλάπες από εδώ από εκεί. Θα μου πεις ντουλάπες τις είχες κάνει ούτε μήνας δεν έκλεισε. Ήθελα να κάνω κάτι τυψάκια που είδα ρε παιδί μου όσο φορά τα ρούχα μου γιατί παιδιά αρχίζω και δεν χωράω. Αυτά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς είστε, πώς περνάτε. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο με όλα αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις. Γιατί σας έχω πει ότι βλέπουμε ελληνικές ειδήσεις εδώ πέρα. Που καλύτερα να μην βλέπουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Όλα αυτά που γίνονται και με τους γείτονες, τα γειτονάκια μας. Και γενικά όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είπα, χθες έκανα γενική. Αλλά παρόλα αυτά, επικρατεί πάλι χαμούλης. Χθες όταν δεν ξέβγαλα φρύδι και νιώθω πιο όμορφα που τα δεν ξέρω γιατί. Όταν βγάζω τα φρύδια μου νιώθω ότι κλείνω ολόκληρο ποτέ. Λοιπόν, θα σηκωθώ τώρα και θα ξεκινήσω με το δωματιάκι μου. Εδώ πέρα θα σας κάνω ένα μικρό spoil. Είναι τα ρούχα που έχουν έρθει από το Ζάφουλ, τα οποία εσείς θα δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο και μαντέψτε. Σας έχω βίντεο συν, όχι με γυναικεία ρούχα, με ανδρικά. Και θα έχουμε και μοντέλο τον κόκαλη. Γι' αυτό κάνε εγγραφή εδώ κάτω, πάτα τα καμπανάκια σου, πάτα τα πάντα σου για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε τις δουλίτσες. Πριν κάνω το οτιδήποτε θα πάω λίγο να φτιάξω αυτό το μαλλί, λίγο να το πιάσω, όχι να το φτιάξω να το τέτοιο, να κάνω λίγο ρε παιδί μου την κουτσίδα μου πιο μαζεμένη, να μην είμαι σαν μπαμπούλας. Και θέλω λίγο να μαζέψω το δωματιάκι. Εντάξει, σήμερα όπως σας είπα δεν έχω πολύ πράγμα να κάνω γιατί έκανα γενικούλα χθες. Οπότε σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Πώς είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το στρώσιμο του κρεβατιού. Να μαζέψουμε λίγο εκεί πέρα κάτι ρούχο του Δημήτρη που ήρθε το πρωί από τη δουλειά και τα γέμισε εκεί πέρα. Γενικά δεν θα δούμε πολλές δουλίτσες, αλλά πάμε έτσι να ξεκινήσουμε παρέα. Thank you.
περάσει κάποια ρίτσα από το τελευταίο πλάνο που είχα τραβήξει, γιατί είχε έρθει και ο αδερφός του Δημήτρη και καθόμασταν, συζητούσαμε. Οπότε εγώ παράλληλα έκανα και τις δουλίτσες μου. Έβαλε κάποια, πώς το λένε, κάποια πιάτα στο πλυντήριο, μάζεψα εδώ κρεβατοκαμαρίτσα. Κάτσε να σου δείξω, φίλοι. Εδώ σολονάκια λίγο έτσι συγύρισα. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα, δεν είχα πολύ πράγμα και τώρα ξέρεις τι θέλω. Κοίταξε να δεις, επειδή πρέπει να βγουν κάποιες φωτογραφίες για το Instagram με κάποια ρούχα από το Ζάφουλ, πρέπει να ισιώσω λίγο το μαλλί, αλλά δεν θα βαφτώ ακόμα, γιατί μετά θα πάμε γυμναστήριο, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Θα βαφτώ μόλις γυρίσουμε και από τα McDonald's. Σήμερα είπα δεν θα μαγειρέψω, είπαμε με τον Δημήτρη θα πάμε McDonald's να φάμε, γιατί έχω παιδιά όλες αυτές τις μέρες μαγειρεύω και κουράστηκα, δεν μπορώ, έχω... Πώς το λένε, έχω στερέψει από ιδέες, δεν ξέρω τι άλλο να φτιάξω. Και αφού δεν δουλεύει και ο Δημήτρης, ευκαιρία να φάμε McDonald's. Πάμε να ισχυώσουμε λίγο μαλλί. Ξέρεις τι θέλω, θέλω να μου γράψετε λίγο κάτω στα σχόλια όσοι έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο του βίντεο και δεν το έχετε παραλείψει, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Να μου πείτε λίγο αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα τέτοια βίντεο από μένα. Δηλαδή, θέλετε να βλέπετε περισσότερα βιντεάκια έτσι από την καθημερινότητά μου, πώς περνάμε εδώ στη Σουηδία, τι κάνουμε στη μέρα μου, όχι ότι κάνω κάτι το ιδιαίτερο καθημερινά. Θα είναι δηλαδή πολλές ημέρες που θα κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά μπορεί να θες ρε παιδί μου να βλέπεις πιο πολύ πώς είμαι εγώ εδώ πέρα, από το να βλέπεις κάτι πιο συγκεκριμένο, όπως π.χ. Morning routine, night. Βγάλω το μάτι μου, Παναγία μου. Night routine και δεν ξέρω κι εγώ και τι routine. Ναι, γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια λοιπόν τι θέλετε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα βιντεάκια με βάση τα στατιστικά, σας το είπα και στην αρχή του βίντεο, ότι σας αρέσουν περισσότερο. Δηλαδή με το τι κάνουμε στη μέρα μου, τις δουλειές μου, πού πηγαίνω, τέτοια. Αυτά. Λοιπόν, θα πάω λίγο τώρα τσάκα τσάκα να ισιώσω στο μαλάκι και θα συνδεθούμε σε λίγο που θα είναι έτοιμο και ίσιο. Σας είπα δεν θα βαπτώ γιατί θα πάμε γυμναστήριο αμέσως μετά. Και μετά το γυμναστήριο θα πάμε να φάμε McDonald's γιατί πρέπει να αναπληρώσουμε τις θερμίδες που θα χάσουμε. Ναι, τέλος πάντων. Και θα κάνω μετά ένα μακιγιάζ γιατί πρέπει να βγουν κάποιες φωτογραφίες για το Instagram που έπρεπε να τις έχουμε βγάλει τέτοιο καιρό βέβαια, αλλά. Έχω κι εγώ τα δικά μου ρε φίλε, δεν μπορώ. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Αυτό είναι το πριν. Όχι, αυτό δεν είναι το μετά. Απλά άνοιξε λίγο την κάμερα για να σας δείξω τη διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Πόση διαφορά έχει το ισιωμένο από εδώ, έτσι, με το. Ναι. Και επειδή με ρωτάτε για τα μαλλιά μου, πώς τα ισιώνω, με τι τα ισιώνω, τι ισιωτική έχω, αυτή η ισιωτική παιδιά είναι της Ρεκμητών. Νομίζω έτσι λέγεται. Για κοίτα. Εστίασε. Το βλέπετε ανάποδο. Νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Και την είχα πάρει πάρα πολύ οικονομική. Νομίζω την είχα πάρει γύρω στα 35 ευρώ με 40. Θα μου πεις εντάξει, υπάρχουν πιο οικονομικές, αλλά κάνει δουλειά. Δηλαδή τα περνάς και είναι πλάκα. Αυτό. Πάμε να δούμε μετά το αποτέλεσμα. Ταραν, κοιτάξτε να δείτε πόσο πολύ έχει μακρύνει το μαλάκι μου. Λοιπόν, αυτό, δεν θα το κάνω κάτι άλλο. Απλά ήθελα λίγο έτσι να το πατήσω με την ισιωτική, γιατί χθες έκανα μπάνιο και δεν το έκανα κάτι. Και τώρα, μάλλον θα αλλάξουν τα πλάνα μας. Επειδή θα καθυστερήσουμε να πάμε στο γυμναστήριο και εγώ πρέπει μετά και λίγο να κάτσω να μελετήσω. Θα πάω επομένως στο γυμναστήριο γιατί πιο πριν θα κάνω τη φωτογράφηση, παιδιά, που θέλω να κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, γιατί ο Δημήτρης τώρα στριμάρει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα τον πάρει ακόμα καμιά ωρίτσα, οπότε εγώ θα πάω να βαφτώ λίγο. Δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Να φτιάξω λίγο ρε παιδί μου που θέλω να βγάλω τι. Ιδανικά ήθελα να κάνω τη φωτογράφηση έξω. Γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολύ πράσινο εδώ στη Σουηδία αυτή την εποχή. Και είναι κρίμα να βγάζω τόσο ωραία ρούχα μέσα στο σπίτι, αλλά. Μία βρέχει, μία βγάζει ήλιο και δεν μπορώ να βγω με την παντόφλα εκεί πέρα. Τώρα π.χ. είναι, βλέπετε, έχει βγάλει ήλιο. Εγώ ήθελα εκεί κάτω να πάω να την κάνω τη φωτογράφηση, μέσα στα πουρνάρια. Αλλά δεν μπορώ να πάω να την κάνω μέσα στα πουρνάρια γιατί έχει βρέξει τώρα και έχουν βγει και τα σαλιγκάρια και τα φοβάμαι. Αυτό, λοιπόν, πάω λίγο να κάνω μία πολύ απλή βάση. Όχι κάτι του μάτς, γιατί μετά πρέπει να πάω στο γυμναστήριο και ειδικά με έχει κόσμο, θα μου πω που πας έτσι, κοπέλα μου. Αυτό. Εγώ πήγα να βαφτώ με την προϋπόθεση ότι θα πάω να βγάλω τις φωτογραφίες μου για το Instagram. Κόκο μη φωνάζεις γιατί η μαμά είναι έξαλλη. Μιας και ο Δημήτρης δεν είχε τελειώσει ακόμα. Και λέω εντάξει ρε παιδί μου να μην χαλάω το χρόνο μου. Και βγήκε από το δωμάτιο να πάμε γυμναστήριο. Πάλι καλά δεν έκανε και τίποτα έντονο. Έτσι καριονάκια και τέτοια δεν βάζω, να είμαι φυσικιά. Απλά ήθελα λίγο έτσι λίγο να καλύψω τις κοινήλες μου.
Και τώρα θα με τρέχει στα γυμναστήρια και στα φαγητά. Τι τραβάω ρε φίλε. Θέλω να βάλω και μια μαυριστική σώματος λίγο που έχω. Θέλω να τη δοκιμάσω. Την έχω ξαναδοκιμάσει βέβαια, αλλά θέλω να τη βάλω σωστά όπως πρέπει. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε γυμναστήριο. Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Θα πάμε γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ τώρα έχω βάλει μια μαυριστική κρέμα. Σας την είχα δείξει αυτή την κρέμα. Στα πρώτα βίντεο που έκανα για το καναλάκι, θυμάμαι, που σας είχα πει την ιστορία ότι δεν την έχω βάλει εδώ, την έχω βάλει στα πόδια πιο πολύ. Βασικά εδώ δεν έβαλα καθόλου. Που σας είχα πει ότι δεν ήξερα τι είναι αυτή η κρέμα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κρέμα Dove σώματος, την οποία ρε παιδί μου, σαν ενυδατική. Εγώ γι' αυτό την είχα πάρει. Δεν είχα διαβάσει τι είναι και την είχα βάλει, θυμάμαι τότε. Αυτή είναι άλλη βέβαια γιατί την ξαναπήρα. Και την είχα βάλει και σηκώνομαι την επόμενη μέρα το πρωί. Την είχα βάλει το βράδυ με τον μπάνιο μου και σηκώνομαι την επόμενη μέρα το πρωί και είχα μπαλώματα. Πώς να σας το πω. Πώς μαυρίζει ρε παιδί μου και μετά ξεφλουδίζει αυτό το πράγμα. Και διαπίστωσα ότι ήταν από την κρέμα, γιατί η κρέμα αυτή είναι για μαύρισμα. Δηλαδή τη βάζεις και μετά φαίνεσαι μαύρος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα την έχω βάλει στα πόδια. Δεν μπορώ να σας τη δείξω. Α, βλέπετε! Κοιτάξτε τη διαφορά που έχει. Θα περιμένω λίγο να στεγνώσει και θα πάω να ετοιμαστώ για το γυμναστήριο. Και μετά το γυμναστήριο, όπως σας είπα, θα πάμε McDonald's να φάμε. Αυτά. Αλλά περιμένω λίγο να στεγνώσει πρώτα. Αχ, ωραία συνεχίζεται αυτό το βίντεο. Εδώ πέρα το browser. Γιώτα, τι κάνεις? Α, είπαμε θα πάμε γυμναστήριο. Αυτό δεν είναι η γυμναστική που κάνεις. Να στεγνώσει λίγο η κρέμα για να βάλω το κολάν. Η Γιώτα μόλις τα γκρέμισε όλα, όλα στο γυμναστήριο. Κουβαλάει και τα παπούτσια, κοιτάξτε την. Πού τα πας τα παπούτσια, μωρέ? Είναι από το γυμναστήριο. Τι κάνετε, παιδάκια? Πω πω, πέθανα, Ναι, τι έκανες? Έκανα εμένα τραβάς τώρα ή τα παπούτσια? Εσένα. Έκανα πλάτη, ναι, και τρικέφαλο. Αλήθεια? Θέλω όταν πάω στην Ελλάδα να γίνω τούμπανο, αγάπη μου, σε βγάλω άσπρο πρόφυλλο. Να ξέρεις, στο δικό σου vlog θα πάνε αυτά, δεν θα πάνε στο δικό μου. Για μένα τραβάς τώρα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κάνουμε τεστ. Αλήθεια? Ναι. Παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εγώ είμαι πάρα πολύ σοβαρή κοπέλα, ξέρετε. Τα παπούτσια πού τα πας? Είναι από το γυμναστήριο, αυτό πάμε McDonald's. McDonald's μετά το γυμναστήριο. Ναι, για να πώς το λένε, να πληρώσουμε θερμίδες. Μάλιστα. Τώρα τραβάμε με την κάμερα του Δημήτρη. GoPro. GoPro, ποια είναι, 7, 8, 9, 10, ποια? 9. Την 9. Γιατί, πώς το λένε, ο Δημήτρης ξεκινάει στο άλλο το κανάλι, όχι αυτό το gaming που έχει, ένα άλλο. Θα σας το βάλω κάτω στο κουτί περιγραφής να πάτε να κάνετε ένα subscribe. Καλά, έτσι κι αλλιώς αγγλικά θα λέω εκεί, αν και δεν τα ξέρω καλά. Ξεκινάει, το ξαναρχίζει πάλι το κανάλι, αλλά θα κάνει ταξίδια και δοκιμάζουμε τώρα τις κάμερες που θα παίρνει μαζί τους τα ταξίδια. Κοιτάμε πώς είναι ο ήχος, ακούγομαι καλά, δεν ακούγομαι, τα settings. Λοιπόν, αυτά τα settings και τώρα φύγαμε. Έβριξε πάρα πολύ σήμερα. Ναι. Καλά, σε κάποια φάση εγώ δεν ήξερα πώς θα γυρίσω στο σπίτι από τη δουλειά. Αλήθεια. Αφού έριχνε κατακλυσμό. Στα δικά μας εμείς παιδιά, τώρα φύγαμε από το γυμναστήριο. Εμένα με έχει πιάσει από την πίεση, από το βάρη. Το κεφάλι μου, έτσι. Γιατί έκανε βάρηση. Εσύ μου λέει, έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ρε Γιώτα, άφησε με τώρα, τη λέω. Του ζητούσα να μου βγάλει μια φωτογραφία, ρε παιδιά, για το Instagram και δεν μου βγαζε. Με το ζόρι. Τέλος πάντων, πάμε McDonald's τώρα. Μετά από το γυμναστήριο, καλή διατροφή, δυναμικά. Ναι. Αν και όσο και να τρώμε McDonald's και τέτοια, δεν παχαίνουμε. Και έτσι αυτό είναι καλό, μπορούμε να φάμε πολλές φορές. Ναι, δεν παχαίνεις γιατί τρως τώρα πλέον μια φορά στο τόσο. Αν τρώγεις κάθε μέρα, θα σου λέγω εγώ. Και δεν είναι καλό για την υγεία, είναι υγιεινό. Έλα. Και έχουμε κόψει και πολύ το αναψυκτικό. Ναι, έχουμε κόψει πολύ την Coca-Cola. Ναι, γι' αυτό έχουμε μια πορτοκαλάδα, μια Fanta και μια Coca-Cola στο ψυγείο. Αυτή τη Fanta δεν είναι. Δεν είναι πορτοκαλάδα, είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι και εγώ τι έχει μέσα. Τέλος πάντων, σας κλείνουμε τώρα. Γιατί τους κλείνεις? Να απολαύσω λίγο τη διαδρομή. Μ' αρέσει εδώ πέρα. Αυτή με τα δέντρα και τις λιμνούλες είναι πολύ ωραία. Ποια λίμνη, δεν βλέπω λίμνη. Δεν σημαίνει ένα φυλάκι μου, ωραία, με έχεις αφήσει παραπονεμένο. Άιντε, μωρέ γουρούνι. Καλά. Τι λέει? Εσείς, παιδιά, τι κάνατε σήμερα? Για γράψτε κάτω στα comment. Πήγατε για μπάνιο? Ο Δημήτρης ξέρετε γιατί μιλάει τώρα, έτσι. Γιατί? Ο Δημήτρης τώρα μιλάει, γιατί δεν φαινόμαστε, ρε φίλε μου. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει.
Ο Δημήτρης τώρα μιλάει, τον έχει πιάσει το μπλα μπλα γιατί τραβάμε με την κάμερά του και θέλει να την τεστάρει. Άμα τραβούσαμε με την άλλη την κάμερα δεν θα μίλαγε. γι' αυτό σας κλείνουμε. Τι τρως? Τρώω πατάτες. Ναι. Του Big Mac. Με τι μέσα? Σκέψου μόνο τρώει ψωμί και κρέας, τίποτα άλλο. Τα άλλα τα έχει βγάλει όλα. Δεν βάζω μαρούλι και κρεμμύδι. Και το αγγούρι. Και πίκλα. Ναι. Τις αρέσει έτσι? Ναι, πολύ ωραίο. Μάλιστα. Εγώ πήρα και chili cheese ζεστά, ένα Big Mac και πατάτες. Ναι, όμως τα chili cheese θα τα μοιραστούμε. Άμα προλάβεις. Τι πάθαμε, γιοτούλα? Φάγαμε. Παραφούσκωσα. Άσε, δεν μπορείς να φανταστείς. Τι? Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι θα είναι όλα μας τα καλοκαιρινά τα βίντεο? Δεν ξέρω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα δεν θα πάμε, θα με τραβάσει εσύ? Όχι, ξέρω. Όχι, φυσικά. Άνοιξε μου λίγο τη θήκη για την κουκακουλιέσα. Κοίτα, εγώ θα κάνω... Εγώ θα κάνω τέτοιο, travel. Δηλαδή το δικό μου το κανάλι θα είναι... Θα σου πάρω συνέντευξη? Ναι. Ωραία, βγάλε μου τα τσιγάρα μου. Λοιπόν, το κανάλι σου στο YouTube θα είναι μόνο με travel? Κοίτα, δεν θα είναι vlog το δικό μου. Θα είναι μόνο με ταξίδια. Αυτό, τώρα πάτησα το, δεν ξέρω πώς γίνεται. Mm-hmm. Θα είναι με ταξίδια, δηλαδή το πρώτο μας ταξίδι, παράδειγμα, θα είναι στο τοπίο μας, δηλαδή στα Γιάννενα. Θα σας δείξω μέρη που δεν πρόκειται να πάτε ποτέ, που το ξέρω. Άμα πάτε στα Γιάννενα, όλοι πάνε σε καφετέρια, τι έχει αγορά και αυτά. Πηγαίνουν εκεί στο κάστρο. Αυτό. Ναι. Θα σας δείξω μέρη που μπορείτε να πάτε, όχι όλα, αλλά θα σας πω που έχει καλά μέρη. Mm-hmm. Θα σας δείξω 2-3 πλάνα ωραία εκεί πέρα που θα πάμε. Mm. Μετά θα έχει φαγητό, πώς λέγεται, ντόπιο, ντόπιο φαγητό. Αν και δεν θα τα φάω εγώ όλα, γιατί είμαι λίγο παράξενος στα φαγητά. Το ξέρουν. Ναι, το ξέρουν, οκ. Okay. Και θα τρώνε οι άλλοι για μένα. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι φαγητά, travel, τοπία και τέτοια. Μετά θα είναι hunted, δηλαδή hunted αγορά. Δηλαδή θα πηγαίνουμε σε ένα εμπορικό ή τίποτα παζαράκια. Τώρα δείχνεις προς τα έξω. Θα είναι με παζαράκια, δηλαδή σαν πιο φθηρά να κάνουμε παζάρια και τέτοια. Όχι στην Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να είναι Ισπανία, να είναι Τουρκία, να είναι σε διάφορα, χώρες, ανάλογα. Σε διάφορες. Ναι, σε τι χώρο θα είναι. Και αυτό. Και ξενοδοχεία, φθηνά ξενοδοχεία. Φθηνά ξενοδοχεία, ακριβά ξενοδοχεία. Θα κοιτάμε τιμές. Σου εύχομαι να πας καλά στο κανάλι σου. Γι' αυτό θα το κάνω στα αγγλικά, αν και δεν είμαι τέλειος, αλλά μιλάω λίγο Μπαγκλαντές, στυλ, αλλά κάτι είναι. Δημήτρη μου. Και για πείτε, στην κάμερα ακουγόμαστε καλά από την GoPro? Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω ρε baby, μόνο το πήρες μονότερμα. Ήγορ, είναι η σαρδέλα που φάγα πριν. Λοιπόν, σου εύχομαι να πας καλά στο... Ναι, γράψτε μας αν ακουγόμαστε καλά από αυτή την κάμερα εδώ για να τεστάρει ο άντρας. Θέλω να πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Να ανέβεις γρήγορα. Ευχαριστώ. Γιατί το αξίζεις. Και γιατί είσαι δικό μου παιδάκι. Αυτά. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε στο σπίτι. Θέλεις κάτι να πεις πάλι τώρα, έλα, πες. Όχι, δεν θυμάμαι, αφού μου το άκουσα, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τραβάμε ένα πλάνο 10 ώρες. Τα παιδάκια βαριούνται. Δεν βαριούνται. Τα παιδιά είναι μόνιμος κάτοικος Γιώταγκου. Όλους. Του ζει. Λοιπόν, αυτό, πάμε σπίτι τώρα. Ναι, ναι. Αυτό κόψιμο. Γιατί? Τέλος πάντων, αυτό για μένα. Γεια σας από μένα. Γεια σας και από μένα προς το παρόν. Τα λέμε στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, από την βροχή σήμερα, εδώ στο παρκάκι του σπιτιού, έχουν πέσει τα κουκουνάρια και έχουν βραχεί και μυρίζει... Μυρίζει χωριό, ρε παιδί μου. Πώς μυρίζει? Χωριό. Σαν πώς? Σαν χωριό. Πόσο χωριό? Εσύ με κοροδεύεις τώρα. Μυρίζει χωριό αυτή. Έχει ωραία χρώματα η GoPro πάντως. Ναι.
Φαινόμαστε όμορφοι, γεια σα. Εσύ, ναι, φαίνεσαι πάρα πολύ. Αφού εμένα με τραβάς μόνο το κούτελο μου τραβάς. Φαίνεσαι πάρα πολύ. Αφού είσαι 2 μέτρα, τι να κάνω. Και αυτά. Τώρα φτάσαμε σπίτι. Όπω πάει να ρε φίλε. Εντάξει, δεν είμαι 103 κιλά, είμαι. Όχι, είσαι 105. Εντάξει, 105. Όχι, πλάκα κάνω μου, έλα. Θα πας να πάρεις τον κόκο. Πάλι εγώ. Έλα, μωρό μου, σε παρακαλώ. Καλά. Πού είσαι εσύ, μωρέ, ε? Πού είσαι, κοκολίνη? Πού είσαι, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μπράβο, κόκο μου, μπράβο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού είσαι εσύ, μωρέ? Όχι, δεν έφαγα Big Mac. Δεν έφαγα. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Εντάξει, πόση διαφορά έχει η κάμερα του Δημήτρη με τη δική μου? Απίστευτη. Πριν έριξε έναν κατακλυσμό. Βασικά κάτσε να σας δείξω. Κοιτάξτε λίγο πως είναι ο ουρανός. Μπορείτε να καταλάβετε. Εκεί έχει λιακάδα. Και εκεί πίσω κάπου είναι ένα σύννεφο. Wow. Έχει περάσει αρκετή ώρα από την ώρα που γυρίσαμε, αλλά παιδιά θα σας πω τι έπαθα. Με έχει πιάσει το κεφάλι μου και όχι φωτογράφηση για το Instagram δεν έκανα εγώ, ούτε πρόλαβα να ξεποστωθώ και πήρα ένα happy end, ένα παυσίπονο και ένιωσα λίγο καλύτερα. Και τώρα σκέφτομαι να κάτσω να περάσω στα αρχεία μέσα στον υπολογιστή, να κάνω λίγο μονταζάκι για να δείτε εσείς αυτό το βίντεο αύριο. Εντάξει. Έχει πάει η ώρα 10 και έξω έχουμε μέρα. Μου φαίνεται όμως ότι θα παίρνω την κάμερα του Δημήτρη από εδώ και πέρα και θα κάνω vlog. Τζάμπα έκανα μακιγιάζ εγώ σήμερα, τζάμπα. Τέλος πάντων, θα αλλάξουμε μάλλον λίγο το πρόγραμμα πλέον που θα ανεβαίνουν βίντεο. Θα ανεβαίνουν 2 βίντεο την εβδομάδα, αλλά θα ανεβαίνει 1 την Τετάρτη και 1 την Κυριακή. Αυτό θα προσπαθήσω να το τηρήσω μέχρι και την... μέχρι και την περίοδο που θα πάμε στην Ελλάδα. Όταν θα πάμε στην Ελλάδα, θέλω κατανόηση, θα ανεβαίνει 1 βίντεο την εβδομάδα. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, θέλω να κάνετε την εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να ενεργοποιείτε το καμπανάκι και εσείς που δεν το έχετε ενεργοποιήσει το καμπανάκι, να το ενεργοποιήσετε, γιατί σύντομα θα ανέβει Zaful Haul Part 2. Να ολοκληρώσουμε επιτέλους αυτή την ευαλίτσα του καλοκαιριού. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα vlog από μένα ή πιο θεματικά συγκεκριμένα βίντεο, γιατί σας το είπα και στην αρχή, έχω παρατηρήσει ότι σας αρέσουν πιο πολύ τα vlog. Κάτσε να γυρίσω από εκεί. Α, που θα είμαι καλύτερα καλέ. Υπέροχα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, αυτά είχα να σας δείξω σήμερα. Θέλαμε γενικά να σας έχουμε μαζί μας. Ακούστε και το Δημητράκι λίγο να μιλάει περισσότερο σήμερα. Ποιος τον έπιασε σήμερα? Με έφαγε η γλιστρίδα. Ήθελα να δοκιμάσω την κάμερα, αλλιώς κουβέντα δεν θα έλεγε. Αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας, που ήσασταν σε αυτό το βίντεο, που καθίστε και το παρακολουθήσατε, όσοι το παρακολουθήσατε. Μερικοί μου φεύγετε στο πόστο 3 λεπτό, εξαφανίζεστε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, να περνάτε υπέροχα και φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά!